εδώ στην Αιγαίο για 82η, θα έλεγα, συνεχή χρονιά να βιώνει το έθιμο του κάψιμου του Βαραβά. Ένα έθιμο που ήρθε από την Κύρο της Μικράς Ασίας και έχει ένα διπλό συμβολισμό. Ο πρώτος είναι ότι εκπληρεί το περιδικαίου ένστημα, με την έννοια ότι από τη στιγμή που σταυρώθηκε ο Χριστός στη θέση του Βαραβά, ο κόσμος για να αποδώσει το δίκαιο καίει το Βαραβά την ώρα της σταύρωσης του Χριστού. Το δεύτερο είναι ότι επειδή στην Κύρο της Μικράς Ασίας, όπως ξέρετε, ήταν υπόδουλοι στους Τούρκους, ήταν ένας τρόπος για να μπορέσουν να αντιδράσουν. Και έτσι χρησιμοποιούσαν τα πυροτεχνήματα της εποχής εκείνης, κάτι κοντομάνικα, όπως τα λέγανε, ντουφέκια, με τα οποία έριχναν κρυφά από τους Τούρκους πυρομαχικά καθ' όλη τη διάρκεια για να δείξουν την αντίδρασή τους ότι δεν σκύβουν το κεφάλι στους Τούρκους. Ήταν το δεύτερο αίτημα. Εμείς αυτή την εποχή το αναβιώνουμε συνεχώς αυτό το έθιμο εδώ. Αν ερχόσασταν προηγουμένως, θα βλέπατε τα παιδιά του Δήμου και οι πολίτες να κατασκευάζουν το Βαραβά με όρεξη και μεράκι, να στηθεί και το βράδυ την ώρα που ο επιτάφιος θα περνάει από εδώ να τον βάλουν φωτιά. Το έθιμο αυτό προσελκύει όμως και επισκέπτες για την Αιγαίο από την Ελλάδα. Ναι, είναι από τις λίγες περιοχές που καίνε Βαραβά. Έχω ακούσει αλλού καίνε Ιούδα κτλ. Από ό,τι μάθαμε, πολλά ξενοδοχεία ζητήθηκε δωμάτιο από ανθρώπους που ήρθαν για να δουν αυτό το έθιμο. Υπάρχει ένα σίδερο, είναι 8 μέτρα ύψος. Το περιδίουμε με ξυλά, με ξερά ξύλα, καλάμια κτλ. Και ο Βαραβάς σαν άτομο φτιάχνεται με διάφορα ρούχα, γεμίζει με άχυρο και όπως βλέπετε τον τίνουμε με χλαμίδα κτλ. Να συμβολίζει ότι είναι ο Ιούδας της εποχής εκείνης. Θα δείτε την κατασκευή του. Πολλά εκρηκτικά. Βέβαια, την ώρα εκείνη μέσα στον κορμό του Βαραβά υπάρχουν γκαζάκια, υπάρχει θιάφη για να δώσουν φωτιά και όθηση και υπάρχουν και διάφορα βεγγαλικά τα οποία επιτείνουν έτσι την ομορφιά της ατμόσφαιρας. Έχουμε πάλι όπως κάθε χρόνο το έθιμο του Βαραβά. Έχει έρθει από τη Μικρά Ασία, αποτελεί έναν πόλο έλξης επισκεπτών, γιατί είμαστε οι μοναδικοί στην Ελλάδα που καίμε Βαραβά, γιατί όλοι οι άλλοι καίνε Ιούδα. Θεωρώ ότι θα φέρει θύμισες παλιές σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει από εκεί και μπορεί να μην ζουν, αλλά ζουν τα εγγόνια τους, τα παιδιά τους κτλ. Θα ήθελα μέσα από εδώ να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που θα έρθει να το δει και τον προκαλούμε να έρθει να δει κάτι το οποίο είναι μοναδικό, που σας είπα, σε όλη την Ελλάδα.